Σήμερα έχει την τιμητική του το γράμμα φι. Γιορτάζει ο φιλούμενο, η φιλουμένη, φιλιά να ευχηθώ, καθώ και η φέδρα, ο φέδρο και θα πρόσθετα ένα ακόμα λόγο παίγνιο, αλλά δεν θέλω να καταδίσω, φέδρο. Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα αλληλεγγύη προ τον Παλαιστινιακό λαό. Βεβαίω να βροντοφωνάξουμε όλοι για όλου του λαού που αγωνίζονται για τα αυτονόητα που κατάντησαν δυσνόητα και δύσκολα. Το 1206 θα γεννηθεί ο Μπέλλα ο Τέταρτο. Όχι, δεν κάναμε λάθο το άρθρο, λεγόταν Μπέλα, ήταν άντρα και όχι μόνο, αλλά ήταν και βασιλιά τη Ουγγαρία. Ενώ αν ζούσε σήμερα και τον έλεγαν Μπέλα, δύσκολα θα γινόταν βασιλιά τη Ουγγαρία κυρίως επειδή δεν υπάρχει πλέον βασιλεία στην Ουγγαρία και όχι επειδή όπως θεώρησες έχτιζε εκεί κάποιο ομοφοβικό σχόλιο. Σαν σήμερα το 1781 το πλήρωμα του Βρετανικού δουλεμπορικού πλοίου Ζόγκ δολοφονεί 133 Αφρικανούς πετάγοντας τους στη θάλασσα για να διεκδικήσουν την ασφάλεια. Όσο σωστοί επαγγελματίε βλέπεις το ασφάλιζαν το εμπορευμά τους, τι εργόχειρα, τι κόκκους καφέ, τι Αφρικανούς. Το ίδιο και το αυτό. Και να περάσουμε σε ακόμη ένα γεγονό που αποδεικνύει την άδολη αγάπη του ανθρώπου για τον άνθρωπο. Το 1864 θα λάβει χώρα η σφαγή του Σαντ Κρικ. Αμερικανοί εθελοντέ σπάζουν άμακου ενδιάνους των φυλών Τσεγέν και Αραπάχο στο Κολοράντο. Το 1899, σαν σήμερα, ο Ελβετό επιχειρηματία Hans Γκάμπερ ιδρύει την ποδοσφαιρική ομάδα τη Μπαρσελώνα. Κάποτε δούλευε σαν ελβετικό ρολόι, σήμερα λιώνει σαν ελβετική σοκολάτα. Γρήγορη επανάκαμψη ευχόμαστε. Το 1915 θα γεννηθεί ο Eugene Polley, Αμερικανό μηχανικό και εφευρέτη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου τη τηλεόραση. Πριν τον Polley, τη θέση του τηλεχειριστηρίου την είχε αναλάβει ο μικρό μα αδερφό, ο οποίο σηκωνόταν κάθε τρει και λίγο για να κάνει ζάπινγκ από τα κουμπιά που βρίσκονταν πάνω στην τηλεόραση. Όσοι δεν είχαν μικρό αδερφό, bad luck, απλά έβλεπαν ένα κανάλι διαρκώ, ό,τι και αν αυτό έδειχνε. Σαν σήμερα το 1924 θα φύγει από τη ζωή ο Τζάκομο Πουτσίνη, διάσημο Ιταλό συνθέτη. Το 1954 θα έρθει στη ζωή το ένα από τα δύο θαυματουργά αδέρφια του σύγχρονου κινηματογράφου, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζόελ Κοέν. Στι 29 Νοεμβρίου του 1964 τελείται ο επίσημο εορτασμό στο Γοργοπόταμο για την ανατείναξη τη ομώνυμη γέφυρα από αντιστασιακού το 1942. Η εκδήλωση θα πνιγεί στο αίμα, καθώ έκρηξη στο χώρο θα προκαλέσει το θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 45. Σαν σήμερα το 1967, Πιπινέλη και Τσαχλάγια Κιλ συμφωνούν στην απόσυρση τη ελληνική μεραρχίας από την Κύπρο μετά τα γεγονότα στην Κοφίνου. Την ίδια ώρα, πολεμικά αεροπλάνα τη Τουρκία πάνω από τη Λευκοσία και το Προεδρικό Μέγαρο όπου συσκέπτονταν ο Σάιρου Βάν με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Τέλο, αν σήμερα το 2001 θα φύγει ένα καθάρι, ο κεθαρίστα και συνθέτη των Beatles, George Harrison. Και αυτό ήταν και το σημερινό μα σημειωματάριο από τα σαν σήμερα γεγονότα, αλλά αλλιώ. Μέχρι αύριο που καινούργια πρόσωπα και γεγονότα θα μα απασχολήσουν, να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία. Που ξέρει, μπορεί να είσαι εσύ εκείνο που στο μέλλον θα επιλέξει να σε φωνάζουν μπέλα, και αν αυτό είναι που πραγματικά νιώθει, στο εύχομαι από καρδιά.